Είναι πολύ συγκεκριμένο. Είχαμε μία επίθεση εναντίον επιθεωρητή εργασία στην ΧΙΟ. Ο εμπλεκόμενος είναι και πολιτικό πρόσωπο. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Ότι εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να μην αφήσουμε κανένα περιστατικό τέτοιες συμπεριφορές απέναντι στους ελεγκτές να πέσει κάτω. Ήμασταν υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε, όπως και κάναμε. Υποβάλαμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα ΧΙΟΥ για το περιστατικό και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε, το μήνυμα απέναντι στην κοινωνία και αυτό που είναι αυτονόητο σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, είναι ότι όταν στέλνεις ανθρώπους εκεί έξω να διενεργήσουν ελέγχους, να συγκρουστούν με την παραβατικότητα και να φέρουν αποτελέσματα, πρέπει εσύ πρώτος να είσαι διατεθειμένος να τους στηρίξεις και να βάλεις όριο σε τέτοιες λογικές και συμπεριφορές. Αυτό όσο αναφορά το περιστατικό κομμάτι, γιατί υπάρχουν καλές διαστάσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω, να πάω στο συγκεκριμένο περιστατικό και να ρωτήσω τα εξής. Ο έλεγχος έγινε σε ξενοδοχειακή μονάδα, σε εστιατόριο, πού ακριβώς έγινε ο έλεγχος και τι βρήκε, γιατί έγινε η επίθεση, δηλαδή, για να κάνω εγώ κάποια επίθεση, κάποια παρανομία έχω κάνει. Ποια ήταν αυτή η παρανομία? Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση δεν θα μπω σε λογικές. Όχι, δεν θέλω λεπτομέρεια. Αν ήταν ξενοδοχείο, αν ήταν δωμάτιο. Δύο πράγματα. Ήταν ένα κέντρο που ασχολούνται με τεχνολογικές εξετάσεις. Ένα διαγνωστικό κέντρο. Και ο έλεγχος έγινε εντελώς τυχαία. Είναι μια συνήθις πρακτική όταν έχεις, ας πούμε, μια καταγγελία για μια επιχείρηση να κάνεις μια σειρά από ελέγχους σε γειτονικές επιχειρήσεις ακριβώς για να μην αποκαλυφθεί η πηγή της καταγγελίας. Υπήρχε σε μια άλλη επιχείρηση μια καταγγελία. Αντίστοιχη επιχείρηση. Τώρα δεν θα αποκαλύψει την πηγή της καταγγελίας. Μην το κάνουμε αυτό εδώ. Άρα υπήρχε μια καταγγελία σε μια γειτονική επιχείρηση, έγινε μια σειρά ελέγχων. Δεν έλεγξαν δηλαδή μόνο το συγκεκριμένο. Όχι, όχι, όχι. Κατάστημα. Όχι. Και ακριβώς ήταν μια περίπτωση όπου ο έλεγχος έγινε τυχαία. Βρέθηκε μια καθαρή στραϊκή, της οποίας η παρουσία δεν δικαιολογούταν. Και αυτό ήταν η αφορμή, αν το θέλετε, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλήσουμε για αφορμή επί της ουσίας, που εκτελήχθηκε όλο το περιστατικό. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκεί που έγινε η καταγγελία, βρήκατε παραβατικότητα στην μπορώ να το πω γιατί βρήκαμε παραπάνω από μία παραβάση σε παραπάνω από μία επιχειρήση. Οπότε μπορώ να το πω χωρίς να αποκαλύψω. Άρα, δηλαδή, στον έλεγχο που κάνατε για τη μία καταγγελία μιας επιχείρησης βρέθηκαν παραπάνω από, από δύο επιχειρήσεις οι οποίες είχαν παραβάσεις. Ναι, συμβαίνει αυτό συχνά. Mm. Μάλιστα. Τώρα πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Ο ΣΕΠΕ κάνει αρκετούς ελέγχους. Φτάνουν αυτοί οι έλεγχοι? Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν περισσότεροι και πόσοι περισσότεροι έλεγχοι μπορούν να γίνουν για να σταματήσει η παραβατικότητα? Εντάξει. Να τη μειώσουμε. Να τη μειώσουμε. Να πούμε το εξής. Η παραβατικότητα δεν έρχεται από μόνη της. Όταν διαλύθηκαν οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, παρατηρήσαμε έκρηξη της παραβατικότητας. Αντίστοιχα, και πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος, όταν υπάρχουν λογικές διάχυτες στην κοινωνία που λένε είτε ότι η έλεγχη είναι κακό πράγμα, είτε ότι εγώ λόγω της κοινωνικής μου θέσης, του πλούτου που έχω, της πολιτικής διασύνδεσης που μπορεί να έχω, είμαι εκτός ελέγχου και εκτός δράσης ελεγκτικών μηχανισμών, και αυτό δείχνουν τα περιστατικά τα πρόσφατα, τότε η παραβατικότητα αυξάνεται. Άρα το αντιμετωπίσουμε την παραβατικότητα ξεκινάει πρώτα από την πολιτική βούληση, ξεκινάει πρώτα από το να βάζουμε εμείς οι ίδιοι όρια στο τι θεωρούμε ανεκτό και τι όχι, και πάει μετά στη δράση ανεκτών μηχανισμών. Εμείς και τη δράση του ΣΕΠΕ έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί και η στάση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το περιστατικό, νομίζω ότι εκπέμπει ένα μήνυμα για τη σιωπήση στην ελληνική κοινωνία, που όμως αυτή η σιωπή είναι πολύ καθαρή. Λέει λοιπόν ότι μπροστά στη σιγουριά της και στο απευκταίο ενδεχόμενο ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση και να λάβει την κυβέρνηση της χώρας, σε αυτό λοιπόν το ενδεχόμενο που μένει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει θέλει να κάνει, και το τι θα γίνει με τους ελληνικούς μηχανισμούς είναι πολύ συγκεκριμένο. Και εδώ μιλάμε για αδρανοποίηση και μπορούμε να φέρουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Κύριε Κροφιάτη, αυτή τη στιγμή λέμε ότι ήταν ένα σώμα δίωξης. Το ΣΕΠΕ ήταν. Υπήρχε πριν το 2015. Το ΣΕΠΕ υπήρχε. Αρκετά πριν. Πόσα άτομα υπήρχαν? Το ΣΕΠΕ, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση χώρας η παρούσα κυβέρνηση, είχε ένα δυναμικό συνολικά 700 άτομα. Μάλιστα. Και τώρα πόσα άτομα? Με τις ενέργειες που κάνουμε,
Το δυναμικό του σώματος φτάνει σε 950 άτομα. Ωραία. Θα φτάσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει 950 άτομα. Αυτοί οι 950 άνθρωποι θεωρείτε ότι είναι αρκετοί για να προχωρήσουν στους ελέγχους? Θα σας πάω στον πολιτισμό. Όχι. Να σας απαντήσω ευθέως. Σε μια τέτοια αγορά εργασίας προφανώς και δεν είναι αρκετοί. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, όταν επισκέφθηκε το ΣΕΠΕ, είπε ότι μέσα στον προγραμματισμό της κυβέρνησης υπάρχουν 150 πλέον προσλήψεις επιθεωρητών εργασίας. Άρα δηλαδή με άλλους 150 που λέτε εσείς, φτάνουμε στους 1200, άρα είναι ικανοί αυτοί οι άνθρωποι. Και σε μια σειρά από άλλα πράγματα. Μισό λεπτό. Ναι. Αν υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι. Σε περίπτωση που είπατε, δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει αυτό. Πώς θα θανατοποιεί το ΣΕΠΕ, μην κάνοντας ελέγχους, πώς ακριβώς θα γίνει? Ένα απλό παράδειγμα, ας το δώσω. Από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, όταν έλαβε υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης, μεταρρύθμισης νομίζω τότε, ήταν ότι είπε: κάθε δημόσιος υπάλληλος εναντίον του οποίου υποβάλλεται μήνυση μπαίνει αυτομάτως στη διαθεσιμότητα. Ένα ελεγκτικό μηχανισμό, όπως ήταν τότε το ΣΕΠΕ, μια τέτοια κίνηση το αδρανοποίησε. Γιατί φανταστείτε εσείς να μπαίνετε σε εργασιακό χώρο, να κάνετε έλεγχο και να ξέρει ο εργοδότης ότι με μια απλή μήνυση εναντίον σας για οποιοδήποτε λόγο μπορείτε να μπείτε στη διαθεσιμότητα, να στερηθεί το μισθό σας για πάνω από ένα χρόνο και να έρθει και σε μετά. Να το πούμε αυτό. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι έγιναν μηνύσεις τότε που να οδηγηθεί σε αδρανοποίηση του σώμα? Έγιναν. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Ναι. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είχε μία μείωση κατά 209 οργανικές θέσεις. Είχε μία. Εντάξει, σας αυξήσατε αυτές. Ναι. Αλλά ενδεικτικό της αντίληψης είναι ότι βάλαμε σε λειτουργία ένα πληροφοριακό σύστημα και το σχεδιάσαμε και το παραλάβαμε με το τμήμα πληροφοριακών συστημάτων να έχει καταργηθεί επί κ. Βρούτση. Δηλαδή είχαμε μία αντίληψη για το πώς διαρθρώνει το δημόσιο, τελείως ανορθολογική, που υποφάβουμε στην πράξη το τι μπορεί να κάνει το ΣΕΠΕ. Μάλιστα. Το ένα είναι οι μηνύσεις, μου λέτε, που έγιναν τότε. Το άλλο είναι ότι δεν υπήρχε τμήμα πληροφοριακών συστημάτων στο ΣΕΠΕ, άρα δεν μπορούσε να δουλέψει, να κάνει τους ελέγχους. Υπάρχει άλλο παράδειγμα? Η μείωση προσωπικού που σας είπα. Η μείωση προσωπικού. Θεωρείτε ότι αν υπάρξει πολιτική βούληση να λειτουργήσει το ΣΕΠΕ, σε περίπτωση που βγει άλλη κυβέρνηση, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, βγει άλλη κυβέρνηση, βγει η Νέα Δημοκρατία. Αν υπάρξει πολιτική βούληση, φτάνουν οι 950, γιατί προφανώς οι 150 που λέτε σύμφωνα με την Νέα Δημοκρατία θα κατευθυνθούν αλλού. Φτάνουν αυτοί οι 950, κοιτάξτε, έτσι όπως είναι. Να υπάρχει πολιτική βούληση όμως, να γίνονται οι ελέγχοι. Κοιτάξτε, καταρχήν να δούμε τι γίνει μέχρι τώρα. Με αυτό το δυναμικό φέραμε αποτελέσματα. Μειώθηκε η δήλωτη εργασία από 20% σε 8,9%. Βάλαμε για πρώτη φορά στο στόχαστρο την υποδηλωμένη εργασία. Πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ σε δουλευμένα αυτή την τραετία πήγαν στους εργαζόμενους. Άρα το ζήτημα είναι ότι και με το δυναμικό που έχεις, τι αποτελέσματα μπορείς να φέρεις. Γιατί η διάσταση της κατεύθυνσης, η διάσταση του θέλεις να κάνει ένα σώμα επιθεώρησης, υπάρχει, είτε το δυναμικό είναι 700. Ποια είναι η κατεύθυνση που έχετε εσείς, λοιπόν, ως σώμα επιθεώρητων εργασίας? Θα σας πω το εξής. Ένα απλό παράδειγμα. Μέχρι το 2017 η δήλωση των υπεροριών γινόταν χειρόγραφα. Και προφανώς μια σειρά από επιχειρήσεις είχαν ένα και δύο και τρία βιβλία. Ανάλογα το τι θέλουν να παρουσιάσουν. Η υπερεργασία, που σημαίνει μία ώρα μετά το τέρμα του ωραρίου σου, ήταν πλήρως αδήλωτη. Δεν δινόταν πουθενά. Ήταν στην ουσία μία ελεύθερη στον εργοδότη ώρα να κρατήσει ή να μην κρατήσει τον εργαζόμενο και κανένας δεν ήξερε αν οι ώρες αυτές πληρώνονται ή όχι. Εμείς τι κάναμε? Δώσαμε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ένα εργαλείο ελέγχου. Και είπαμε ότι θα δηλώνεται ηλεκτρονικά και η υπερεργασία και η υπερορία. Από τότε, ενώ σε ένα διάστημα 8 μήνων που μπορούμε να συγκρίνουμε, στην προηγούμενη κατάσταση 350.000 άνθρωποι είδαν να δηλώνεται υπερορία, πήγαμε σε 750.000. Είδαμε 6 εκατομμύρια ώρες υπερεργασία, που είναι τεράστιο νούμερο, και πριν που δεν υπήρχε πουθενά, να εμφανίζεται, άρα και να πληρώνεται. Και οι συνολικές ώρες που ήταν μέσα στο σύστημα αυξήθηκαν κατά 170%. Άρα είναι ζήτημα και κόσμου, και κατεύθυνσης, και μέτρων πολιτικής. Τώρα που είπατε το ζήτημα κόσμου, από την άλλη πλευρά θα σας πάω. Οι καταστηματάρχες τώρα διαμαρτύρονται γιατί πρέπει να βάλουν έναν άνθρωπο, έναν εργαζόμενο, να μην κάνει άλλη δουλειά από το να βάζει υπερορίες, υπερεργασίες, έναν επιπλέον άνθρωπο δηλαδή, να τον πληρώνουν για να κάνει αυτή τη δουλειά. Λοιπόν,
Νομίζω ότι. Έτσι κυκλοφορεί στην πιάτσα, έτσι να το ξέρει. Όχι, και αυτό, το γνωρίζετε. Αυτό είναι μια εικόνα, νομίζω ότι είναι πολύ διασευλωμένη. Με την έννοια. Έχετε ακούσει όμως την ακουμόνη. Ναι, με την έννοια ότι και παρουσίαση των οργάνων κάνουμε. Θα δείτε ότι οι τρόποι δήλωση είναι πολύ απλοί. Θα δείτε ότι δώσαμε τη δυνατότητα με ένα SMS να δηλώνουν την υπεργασία και την υπερορία. Και υλοποιούμε αυτή τη στιγμή μια σειρά από αλλαγές για να γίνουν ακόμα πιο εύσοχα τα πληροφορικά συστήματα. Αλλά να πω και κάτι πιο γενικό. Μιλάμε γενικά και μιλάνε στην προεκλογική εκστρατεία για ελευθερία. Mm-hmm. Ένας σημαντικός παράγοντας ελευθερίας είναι να μπορείτε να διαθέσετε εσείς το χρόνο σας έτσι όπως κρίνετε. Ένας παράγοντας ελευθερίας για κάποιους άλλους είναι να μην έχουν γραφειοκρατικό βάρος και να μπαίνουν οι τράπεζες στη διαδικασία να δηλώνουν ηλεκτρονικά υπεργασία και υπερορία. Άρα, καλές ιδέες, καλά τα πράγματα στη γενικότητά τους, mm-hmm. όμως όταν ερχόμαστε στην πραγματικότητα. Πρέπει να επιλέξουμε τι είναι αυτό που πραγματικά δίνει όλη η ελευθερία στον κόσμο. Και για μας ελευθερία είναι να μπορούν να έρθουν όπως έρχονται χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλοι και να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι γυρνάνε στο σπίτι τους και βλέπουν τα παιδιά τους. Να ξέρουμε ότι μειώθηκε το ωράριο συναλλαγών και πήγε μέχρι τις 2 ακριβώς γιατί μπήκαν κανόνες στις τράπεζες όσον αφορά την τήρηση των ωραρίων και των υπεροριών. Άρα, κανένα πράγμα δεν είναι χωρίς κόστος. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι στο μοντέλο. Η συλλογική τη δικιά μας, οι κανόνες πρέπει να μπαίνουν για την προστασία των εργαζομένων και η αντίληψη που λέει ότι θα αφήσουμε την επιχειρηματικότητα ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει, να δηλώνει ό,τι θέλει και αυτό θα φέρει ανάπτυξη, και αυτή δεν είναι χωρίς κόστος. Το κόστος όμως σε αυτή την περίπτωση το πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Δεν μου λέτε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Πώς επηρέασε ή πώς επηρεάζει η προεκλογική περίοδο τους ελέγχους? Προσπαθούμε και αυτό το κάνουμε. Να αφήνουμε τα πράγματα χωρίς να αφήνουμε άλλη τη δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας χωρίς πολιτική διάσταση. Με την έννοια ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να προασπιστούν, είτε είναι προεκλογική περίοδος είτε όχι. Προσπαθείτε, λέτε. Προφανώς. Το καταφέρνετε? Νομίζω ναι, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους με πολύ αυξημένο κοινωνικό κριτήριο και είναι πολύ ευαίσθητοι όταν έχουν μια καταγγελία, για παράδειγμα. Να τη διερευνήσουν στον χρόνο και στον τόπο που πρέπει. Οι περισσότερες καταγγελίες τώρα, για να πάμε και σε πιο πρακτικά πράγματα, οι περισσότερες καταγγελίες σε ποιον τομέα είναι, σε ποιους τομείς μάλλον είναι? Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς εργασίας είναι η υποδηλωμένη εργασία. Και η υποδηλωμένη εργασία ιδιαίτερα που συνδέεται με τη μερική απασχόληση. Δηλαδή υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις ανθρώπων που να δουλεύουν, ας πούμε, 4 ώρες, να κάνεις έναν έλεγχο 6-7 ώρες πριν ή 6-7 ώρες μετά και να τους βλέπεις στον ίδιο εργασιακό χώρο. Και από την άλλη. Γι' αυτό κάνουμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και αυξήσαμε τις κυρώσεις, όχι γενικά στις παραβάσεις που αφορούν ωράρια, αλλά στις παραβάσεις που αφορούν ωράρια και οι εργαζόμενοι είναι με σχέση μερικής απασχόλησης. Γιατί όταν παίρνεις ένα εργαζόμενο για τετράωρο, σημαίνει ότι πρέπει να προσδιορίσεις ανάγκες της επιχείρησής σου και να απασχολείς αυτό το διάστημα. Και σε τομείς εργασιακούς, ποιοι είναι, δηλαδή είναι, πού είναι στον τουρισμό, είναι στις τράπεζες, πού είναι, σε ποια σημεία είναι οι πρωταθλητές παραβατικότητας? Υπάρχει μια μεγάλη έκθεση παραβατικότητας ακριβώς επειδή είναι και πολύ μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων στην εστίαση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι παραβατικές, αλλά σημαίνει ότι σε μια πολύ μεγάλη έκταση αγοράς υπάρχουν όλα τα φαινόμενα. Και προφανώς όταν έχουμε να κάνουμε ένα τόσο αναπτυχμένο τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα. Σε όλες τις μορφές, είναι και ένας από τους κύριους άξονες πάνω στους οποίους παρεμβαίνουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να συνεχίσετε τους ελέγχους και να βρίσκετε όσους έχουν παραβατική συμπεριφορά. Αυτό πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.